Πάμε στον Νίκο τον Γιαπρακά να τον καλημερίσουμε. Πάμε στην Πάτρα. Να μας περιγράψει άλλη μια απίστευτη ιστορία της ελληνικής γραφειοκρατίας ή του ελληνικού κράτους γενικότερα, που αφορά ένα σχολείο, Νίκο, έτσι. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο της Λακκόπετρας. Είναι μια περιοχή, ένα χωριό στη Δυτική Αχαΐα, το οποίο εδώ και περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με τα όσα λένε οι γονείς των μικρών μαθητών, εκτός από τους μικρούς μαθητές, βρίσκουν καταφύγιο στο σχολείο και κάποια κουνάβια τα οποία έχουν τρυπώσει στην οροφή του σχολείου, στη στέγη του κτηρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Μάλιστα, όπως λένε οι γονείς, το πρόβλημα αυτό εντάθηκε κατά το τελευταίο διάστημα, όταν είχαμε και τις έντονες βροχοπτώσεις. Μιας και είναι και πολλά τα προβλήματα τα οποία, τα κτηριακά προβλήματα τα οποία έχει το συγκεκριμένο σχολείο. Και αυτό το οποίο ζητούν οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς των μικρών μαθητών, είναι να δοθεί μια λύση, να γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο σχολείο, για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα ανθρώπινα, χωρίς βέβαια να χρειάζεται να ακούν τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα στην αισθητική. Μα είναι δυνατόν. Πάρε φυσικής ιστορίας μάθημα φαίνεται ότι πάμε είναι. Να ακούσουμε. Πάμε τώρα, να δούμε. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι κουνάβια, ότι μπορεί να είναι κουκουβάγες, αλλά ό,τι και να είναι, το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται να γίνονται συνθήκες μαθήματος με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τραβάνε το ίδιο. Γι' αυτό έχουμε τον υποδιευθυντή του σχολείου. Πάμε να ακούσουμε, Νίκο μου, τον Βαγγέλη. Τον κύριο Βαγγέλη Αγγελόπουλο, τον υποδιευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λακκόπετρας. Καλημέρα, κύριε υποδιευθυντά. Καλή σας ημέρα, κύριε Στάζη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο το πρόβλημα, κύριε Αγγελόπουλε. Τα κουνάβια, έχετε διαπιστώσει ότι είναι κουνάβια στην οροφή πάνω? Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτά που είπε πολύ σωστά ο κύριος Γιαπρακάς. Το σχολείο μας βρίσκεται στην περιφέρεια της Αχαΐας, συγκεκριμένα στο Δήμο της Αχαΐας. Είναι ένα σχολείο με πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές του διαχρονικά. Να. Το θέμα όντως έγινε πιο έντονο μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν είναι αυτή καθ' αυτή η εισροή υδάτων η οποία παρένθεση μας δημιουργεί πολλά προβλήματα διαχρονικά, όπως βλέπετε και στις εικόνες σας, τις τροκάτε αίθουσες, τις οποίες έχουμε όντως έντονο πρόβλημα εισροής υδάτων κάθε φορά που βρέχει. Και οι όποιες εργασίες από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου γίνονται αποσπασματικά χωρίς να επιλύεται το πρόβλημα. Να. Κλείνω την παρένθεση. Κουνάβια υπάρχουν. Για εξηγήστε μας. Απλώς έκαναν πάλι έντονη την παρουσία τους μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, όπου παρατηρήσαμε για άλλη μία φορά, εκτός από τη δυσοσμία, υγρά να βρίσκονται στις αίθουσες. Αυτά δεν μπορεί να έρθει κάποιος, κάποιοι αρμόδιοι, κάποια συνεργεία να τα καθαρίσουν. Δηλαδή τώρα δεν είναι να κάνουν μάθημα τα παιδάκια με αυτό, με τα κουνάβια από πάνω τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν. Να τονίσω κιόλας πάνω σε αυτό που λέτε, ότι στην χρονιά που μας πέρασε το περσινό σχολικό έτος, περιτώματα, αίμα και ούρα και άλλα τέτοια υγρά βρίσκονται ευτυχώς και περιορίστηκαν μόνο στο γραφείο της διευθύντριας. Συγγνώμη, αυτά μπαίνουν από την οροφή μέσα. Πώς μπαίνουν μέσα? Από το εσωτερικό της κεφής, που είναι ξύλινο, είναι πεπαλαιωμένο. Μάλιστα. Μέσα ζουν και υπάρχουν αυτά τα ζώα. Οι κινήσεις τους κάθε φορά τους ακούμε στο γραφείο παραπέμπουν. Λοιπόν, κύριε υποδιευθυντά, να πούμε ότι ελπίζουμε να ακουστείτε και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούγεστε. Γιατί πράγματι δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κάνουν μάθημα τα λοιπόν. Κύριε Στάτη, φανταστείτε, με συγχωρείτε, φανταστείτε χθες, γιατί είναι και επίκαιρο αυτό που θα σας πω, δύο τμήματα μας, ένα τμήμα του Δημοτικού και ένα του Νηπιαγωγείου, δεν έκαναν μάθημα τα παιδιά λόγω της έντονης δυσοσμίας, που δεν παραπέμπει σε νίκητες λόγω της βροχής και οτιδήποτε. Αυτονόητα, αυτονόητα είναι όλα αυτά. Αλλά σε ούρα και νεκρή ύλη, τα παιδιά μας λοιπόν έκαναν. Κύριε υποδιευθυντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Γιαπρακά.